Μετά τη Βουλγαρία που αναγκάστηκε να βάλει στον πάγο τον αγωγό South Stream και στη Σερβία επικρατεί προβληματισμός για το μέλλον του έργου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η Σερβία θα αναβάλει την έναρξη των εργασιών. Ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση θα εξαρτηθεί από τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας. Πάντως, επίσημα ο Σέρβος Πρωθυπουργός αρνήθηκε αλλαγή σχεδίων. Οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από το Κοινοβούλιο της Σερβίας. Σε ό,τι μας αφορά, το έργο του South Stream συνεχίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, η κυβέρνηση θα αποφασίσει και θα σας ενημερώσει. Με τον αγωγό South Stream, στόχος της Ρωσίας είναι να μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας, Σερβίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας, παρακάμπτοντας έτσι την Ουκρανία. Δύο εβδομάδες πριν η Ελλάδα επανέλαβε την επιθυμία της να περιληφθεί στον σχεδιασμό. Όμως η διελκυστίνδα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας οδήγησε σε παρέμβαση της Κομισιόν που ζήτησε να ελέγξει την νομιμότητα των αναθέσεων στη Βουλγαρία. Το έργο σταμάτησε και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας δήλωσε ότι θα ξεκινήσει και πάλι όταν λυθούν όλα τα θέματα με τις Βρυξέλλες.